Σήμερα η συμμετοχή έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Ο κόσμος έχει έρθει μαζικά για να υποστηρίξει το δικαίωμα για δημόσια δωρεάν υγεία. Και ο λόγος που κινητοποιείται δεν είναι γιατί το κινητοποιούν κάποιοι εναντίον της κυβέρνησης, αλλά ο κόσμος κινητοποιείται από τα προβλήματα. Τα νοσοκομεία της περιφέρειας ειδικά έχουν τεράστια προβλήματα. Στο νομό Λασιθίου το νοσοκομείο Αγίου Νικολάου έχει βρεθεί τώρα χωρίς οφθαλμίατρο, 23 μέρες το μήνα χωρίς ακτινολόγο, με φοβερά προβλήματα στο τμήμα επικών των περιστατικών και με πολλά τμήματα να μην μπορούν να πάρουν άδεια στο προσωπικό. Ο κόσμος πληρώνει φόρους, ο κόσμος πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές και παρόλα αυτά δεν απολαμβάνει υπηρεσίες υγείας και γι' αυτό διαμαρτύρεται σήμερα εδώ πέρα. Σήμερα στο μεγάλο συλλαλητήριο το Παγκρίτιο οι εργαζόμενοι στην υγεία, όλοι οι εργαζόμενοι δείξανε τη δύναμή τους. Σήμερα η δύναμη και η αλληλεγγύη και η ασπίδα προστασίας των νοσοκομείων είναι η μαζική παρουσία από το ένα άκρο της Κρήτης στο άλλο. Αποδεικνύει ότι δεν θα αφήσουμε τα νοσοκομεία μας στα κοράκια των επιχειρήσεων, στα κοράκια των ΜΚΟ. Ο αγώνας θα συνεχιστεί για ένα αποκλειστικά δημόσιο δωρά σύστημα υγείας. Δεν θα αφήσουμε την υγεία του κόσμου στους ληστές της υγείας και του πόλου του λαού μας. Ένα Παγκρίτιο συλλαλητήριο σήμερα για την υγεία, με μεγάλη επιτυχία, με κόσμο, με μεγάλη συμμετοχή. Και αυτό δείχνει το μέγεθος των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα δημόσια νοσοκομεία στην Κρήτη. Πραγματικά τα νοσοκομεία έχουν τεράστια προβλήματα, τεράστιες ελλείψεις. Δουλεύουν με πολλούς συμβασιούχους, με προσωπικό, με ελαστικές σχέσεις εργασίας. Δεν φτάνει αυτό, δεν είμαστε στα ανθυγινά. Πήραμε ένα ανθυγινό επίδομα, μας διχάσανε. Οι συνάδελφοι άλλοι το παίρνουν, άλλοι δεν το παίρνουν. Ζητάμε δικαίωση, ζητάμε μόνιμες προσλήψεις και ζητάμε οι συμβασιούχοι όλοι να μονιμοποιηθούν. Ισχυρή δημόσια υγεία, παιδιά, για όλους. Είναι ένα συλλαλητήριο, Παγκρίτιο, το οποίο δεν είναι των υγειονομικών. Έγινε με πρωτοβουλία των υγειονομικών, αλλά κυρίως είναι και αφορά την τοπική κοινωνία της Κρήτης. Χαιρετισμό θα απευθύνει ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Περιφερειακού Νοσοκομείου. Έχει ξεκινήσει από την Κρήτη, από το Ρέθινο και το Ηράκλειο και την Ιεράπετρα. Έχει επεκταθεί στην Πρέβεζα. Μεθαύριο θα υπάρχει κάτι ανάλογο στην Ξάνθη. Απλά ξεκίνησε από την Κρήτη, γιατί η Κρήτη πάντα αποτελούσε την πρωτοπορία σε αυτές τις εκδηλώσεις. Θα πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι αν δεν πάρει την υπόθεση του Εθνικού Συστήματος Υγείας στα χέρια του, πολύ σύντομα το Εθνικό Σύστημα Υγείας θα είναι μια ιστορία, δεν θα είναι μια πραγματικότητα. Επειδή είναι σαφές ότι ο ελληνικός λαός δεν αντέχει να πληρώνει για υπηρεσίες, για ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, πρέπει να κάνει τα δύνατα δυνατά για να στηρίξει το σύστημά του και να στείλει ένα μήνυμα στην όποια κυβέρνηση προκύψει. Να προστατεύσει, να ενισχύσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Σήμερα είμαστε ξανά εδώ, ξανά στους δρόμους αγωνιστικά. Μετά το μεγάλο συλλαλητήριο της Ιεράπετρας στις 2 του Φλεβάρη, συνεχίζουμε τους αγώνες για δωρεάν υγεία και προστασία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, που είναι η μεγαλύτερη κατάκτηση του ελληνικού λαού μετά τη μεταπολίτευση. Δεν θα δεχτούμε παθητικά να παραχωρηθεί στον ιδιωτικό τομέα. Ειδικά για το νοσοκομείο μας, που έχει στοχοποιηθεί να αλλάξει χαρακτήρα, να συγχωνευτεί ή να καταργηθεί, μετά το μεγάλο συλλαλητήριο και το μήνυμα που στείλαμε, το ξαναστέλνουμε και σήμερα. Δεν θα το δεχτούμε, πρέπει να περάσουν από το λαό της Ιεράπετρας.